Είμαι ο Χρήστος Δούκας. Σας προσκαλώ σε ένα ραδιοφωνικό δίωρο με μελωδικές προσεγγίσεις από όλο το φάσμα της πέμπτης τέχνης, με ταξιδιάρικη διάθεση, με μουσική επικαιρότητα και με μουσικά δρόμενα της πόλης μας. Κάθε Παρασκευή απόγευμα 4 με 6. Φυσικά στο Status 94,2. Συναρπαστικά αληθινός. Μας έχει πιάσει μια νοσταλγία με τα 90's γενικότερα σήμερα. Έτσι λοιπόν η Therapy το 1994 κυκλοφόρησαν ένα μεγαλειώδες άλμπουμ, θα έλεγα, το Trouble Gum, το οποίο σημάδεψε νομίζω την νιώτη όλων. Μέσα από εκείνο το άλμπουμ ακούμε Diane, ενώ σε λίγο θα είμαστε ζωντανά με τον Λάμπρο το Φυσφή. If I drove, we could check it out. We could go and see. Come on, take a ride with me. Αυτή βέβαια ήταν η Ιρλανδή Therapy. Το τραγούδι λοιπόν της νιώτης μας των 90's. Από τους μεγάλους τότε Therapy. Εδώ λοιπόν σε αντιδιαστολή θέλω να βάλω στην παρέα μας και να καλησπερίσω κιόλας ταυτόχρονα τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, εγώ έτσι θα τον χαρακτήριζα ως φυσιογνωμία. Ο άνθρωπος όμως αυτός, ο οποίος εδώ και 10 χρόνια προσωπικά, επειδή είμαι και φαν του, μεγαλουργεί στο stand-up comedy. Τον έχουμε γνωρίσει βέβαια από το Κάψε το Σενάριο. Τον έχουμε γνωρίσει σαν σεναριογράφο στην γενιά των 592 ευρώ. Ή μάλλον καλύτερα να τον αφήσω να αυτοσυστηθεί ο ίδιος. Κοντά μας λοιπόν ο Λάμπρος ο Φυσφής. Καλησπέρα Λάμπρο. Γεια σας, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αλίμονο, αλίμονο, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που συνομιλούμε μαζί σου. Και το λέω αυτό γιατί περιμένουμε εναγωνία βασικά για να σε απολαύσουμε την Πέμπτη στο Δημοτικό μας Θέατρο εδώ πέρα. Ναι, και εγώ περιμένω με αγωνία να ξαναπάω στην Αλεξανδροπολή. Μάλιστα, θα είναι η δεύτερη φορά που έρχεσαι εδώ πέρα. Με stand-up comedy, με δική μου δηλαδή παράσταση, ναι. Αλλά μάλιστα, γενικά έχω έρθει αρκετές φορές στην Αλεξανδρούπολη και με το κάποιο σενάριο είχαμε έρθει. Ναι, είναι μια πόλη που πάντα αξίζει. Μάλιστα. Ο κόσμος δηλαδή. Ναι, ναι, ο κόσμος, και εγώ έτσι νομίζω, βασικά ο κόσμος από ό,τι παρακολουθώ στηρίζει πολύ με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα θεατρικά, ας το πούμε, δρόμενα εντός εισαγωγικών. Και βέβαια θα ήθελα εδώ πέρα κάπου να σταθούμε στην δική σου πορεία, η οποία από ό,τι διάβασα έτσι λίγο με το βιογραφικό και το μελέτησα τέλος πάντων, είδα ότι ξεκίνησε από το εξωτερικό, σωστά Λάμπρο? Ναι, ήμουνα στην Ολλανδία για 4 χρόνια στο Άμστερνταμ και από εκεί έκανα παραστάσεις και στην Αγγλία και στη Γερμανία και γενικά εκεί σε όλο το σκάτο χώρο, ας πούμε. Mm-hmm.
Και κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, θεώρησα ότι είναι καλή περίοδος για να γυρίσω. Αυτή ήταν. Ναι, ακριβώς. Γιατί το timing δεν ξέρω πώς το επέλεξες τόσο. Δεν το επέλεξα. Ήταν η περίοδος που σκεφτόμουν να γυρίσω. Ξέσπασε και η κρίση. Και μου είπανε μην γυρίσει τώρα. Έχει κρίση. Αλλά ναι, εντάξει, άμα δεν γυρνάγα τότε θα πρέπει να περιμένω 20 χρόνια για να γυρίσω. Κατανοητό, κατανοητό. Έκανε stand-up comedy και στο εξωτερικό, έτσι. Ναι, βέβαια. Θα ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί πάντα το είχα έτσι απορία. Σου είναι εξίσου εύκολο, δηλαδή να. Όχι, βέβαια. Και η γλώσσα είναι πιο δύσκολη, δηλαδή δεν είναι η μητρική μου γλώσσα και επίσης και η κουλτούρα. Και η κουλτούρα, βέβαια. Των λαών είναι διαφορετική και το είδος χιούμορ και όλα. Μάλιστα. Είναι σίγουρα πιο εύκολο να παίζεις για τη χώρα που έχεις μεγαλώσει, που ξέρεις τη γλώσσα, που ξέρεις τους ανθρώπους και τον κώδικα του χιούμορ. Ναι, καταλαβαίνω. Ο κόσμος βέβαια σε γνώρισε αρκετά και μέσα από το YouTube. Θα ήθελα λίγο να μας αναφέρεις σε αυτή την περίοδο ενεργός είσαι στο YouTube. Τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Ναι, έχω το κανάλι μου στο YouTube με το όνομα μου και το επίθετό μου. Δεν έχω κάποιο παρατσούχλι. Γενικά οι YouTubers έχουν κάποια nicknames. Εγώ είμαι με το όνομά μου και ανεβάζω κάποια βίντεο εκεί. Τα οποία είναι μια δημιουργική έξοδος. Είναι δηλαδή κάποιες ιδέες που δεν τις έχω στο stand-up comedy και μπορώ να τις περάσω μέσα από βίντεο στο YouTube. Αναφέρεσαι αυτό με τον κώδικα που κάνεις. Κάνω ένα που προσπαθώ να αλλάξω τον κόσμο και να τον βελτιώσω μέσα από κώδικες σωστής συμπεριφοράς. Και διάφορα άλλα που ανεβάζω κατά καιρούς. Και είναι κάτι καινούργιο για μένα. Δεν το έχω δηλαδή. Είναι κανένα εξάμηνο που ασχολούμαι ενεργά με το YouTube. Είναι ένας ωραίος κόσμος. Έχει καλή επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή βλέπεις τα σχόλιά τους, αντιδράσεις. Και είναι άμεσο πολύ. Ναι. Δεν ήξερα ότι είχες κάνει το σενάριο στη γενιά των 592 ευρώ. Έτσι είναι η σενάριογράφη, ποτέ δεν το ξέρει κανείς. Και το οποίο όταν είσαι σενάριογράφος πρέπει να σε. Που παίζουν 2-3 σενάριογράφοι στην Ελλάδα που τους ξέρει ο κόσμος και αυτό είναι επειδή εμφανίστηκαν και ως τοποιείς στις σειρές που έγραφαν. Ναι, αλλά γενικά ο σενάριογράφος είναι λίγο ο τελευταίος τροχός της αμάξης, παρόλο που όλα ξεκινάνε από το σενάριο. Αλλά κανείς δεν το. Δηλαδή, άμα είσαι μόνο σενάριογράφος, δεν σε πολύ μαθαίνει ο κόσμος έτσι. Μάλιστα. Οπότε, ναι, πολλοί κόσμος έχει αυτό. Ότι δεν ήξερα ότι το έγραφες εσύ το σενάριο. Άλλη μια ερώτηση αφορά το. Σε είχαμε ξαναδεί εδώ πέρα με την περιοδία τότε με το Κάψε το σενάριο. Ναι. Το οποίο βέβαια είχε πάει πολύ καλά, το θυμάμαι. Θα ήθελα να μου πεις αν προτίθεσαι να κάνεις πάλι κάτι, πάλι ένα κάψε το σενάριο. Πώς το βλέπεις? Τηλεοπτικά. Γενικά αυτή η περίοδος τώρα της τηλεόρασης είναι λίγο δύσκολη και γενικά τα κανάλια είναι λίγο μαζεμένα και δεν πολύ δίνουν χώρο σε τέτοια project, δηλαδή πάνε πιο σίγουρες επιλογές. Και όμως βλέπουμε αρκετούς κωμικούς να μπαίνουν τώρα στο χώρο της τηλεόρασης, έτσι. Εντάξει, υπάρχει μια πρόοδος, έχει κάτι συνταρακτικό θα λέγαμε, δηλαδή συνήθως κάποιοι παίρνουν κάποιους κωμικούς να γίνουν, εννοείται σε πάνελ και τέτοια. Ναι, βέβαια. Από Λίλα True Story μέχρι. Τι να λέμε τώρα. Σίλα, Ατζαράκη και τελευταίους δηλαδή. Την Άμι. Κοιτάξτε, από αυτούς που αναφέρατε, stand-up comedian είναι ο Σίλας και ο Ατζαράκης. Τώρα οι άλλοι δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά και γενικά το να πάρεις κάποιον, ας το πούμε, άνθρωπο που το κάνουν αυτό κανάλια. Δηλαδή βλέπουν, αυτός έχει πέρασει εκεί, τον παίρνουν, τον βάζουν σε ένα πάνελ, ας πούμε. Το να έχει, να δώσει ένα κανάλι το πράσινο φως για μια εκπομπή η οποία είναι καθαρά κωμική από νέους ανθρώπους, αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Το ένα με το άλλο. Βεβαίως, ναι, το καταλαβαίνω. Το ένα είναι μια επένδυση πολύ μεγαλύτερη από το άλλο, είναι απλά ένας μισθός. Πάντως και εκείνο το παρεάκι το συγκεκριμένο, το παλιό με το κάψε το σενάριο, ήταν εκπληκτική όλοι τους δηλαδή. Να είστε καλά. Κάνατε εξαιρετική δουλειά. Εμείς συνεχίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, απλά δεν συνεχίζουμε στην τηλεόραση. Δηλαδή παίζουμε σε θέατρα, κάνουμε παραστάσεις. Απλά η τηλεόραση έχει δυσκολέψει τα τελευταία χρόνια και με την οικονομική κρίση φυσικά. Και είναι κάτι το οποίο πλέον δεν ρισκάρει κάποιος το κανάλι να δώσει μια ευκαιρία τέτοια. Ακόμα και με project όπως το κάποιο σενάριο που πετύχαμε. Το συγγραφικό σου ταλέντο εκεί με το τετράδιο Κωμωδίας πώς
πάει αυτό. Πότε κυκλοφόρησε καταρχάς αυτό, πέρσι? Αυτό κυκλοφόρησε πριν από πριν ένα χρόνο περίπου. Έγραψα ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα κείμενα τα οποία δεν έχω παρουσιάσει στο stand-up comedy, σκέψεις, και κάθε κεφάλαιο είναι και ένα θέμα το οποίο αναλύω. Υπάρχει στο site μου, στο labrosvisvis.gr, και μπορεί να το παραγγείλει ο κόσμος από εκεί. Και ήταν κάτι το οποίο είχα λίγο χρόνο και από μικρό το ήθελα, οπότε κάθισα και το έγραψα. Κάτι τελευταίο, έτσι, γιατί το είδα και αυτό. Έχεις ασχοληθεί και με ραδιόφωνο, έτσι? Είχα ασχοληθεί, ναι. Έκανα την εκπομπή στον Ελευκό το 8 με 10 το πρωί και ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που ασχολήθηκα με το ραδιόφωνο. Μα και αυτή η βάρβαρη ώρα όμως, πολύ ρε. Είναι μια ώρα που μπορεί να σκοτώσει όλη τη ζωή και την ψυχή ταυτόχρονα, γιατί ξυπνάς κατά τις 6.30 το αργότερο, ναι. Και μετά τελειώνεις κατά τις 10 και ή θα πας να ξανακοιμηθείς και να ξεκινήσει η μέρα σου μετά, ή θα πας για μπουγάτσα, ή θα το πάρεις σερί και θα κοιμηθείς κατά τις 8 το βράδυ. Θα ξεραθεί από νωρίς μετά. Αλλά γενικά το πρόβλημα είναι ότι ναι, όταν έχεις. Δηλαδή το πρόβλημα με ότι δουλεύω τα βράδια και δούλευα και το πρωί. Οπότε δεν κοιμόμουν ποτέ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αλλά ήταν μια ωραία εμπειρία. Αλλά ναι, το 8 με 10 ποτέ ξανά στη ζωή μου. Ωραία. Τώρα έχω παιδί, οπότε το παιδί είναι. Βέβαια, τώρα είναι από μόνο του 8 με 10. Ούτως ή άλλως. Το παιδί είναι 6 με 10. Έτσι ακριβώς, ναι. Επίσης, για να κλείσουμε, αφορά την παράσταση της Πέμπτης, μιλάμε για ένα best of, σωστά? Σωστά, ναι. Για πες μας. Είναι δηλαδή μια παράσταση που έχω μαζέψει πολλά κείμενα, όπως λέω στην αρχή, τέλος πάντων, ότι κάνω 10 χρόνια κομμωδία και έχω πάνω από 10 ώρες υλικό που έχω γράψει, εκ των οποίων μια μισή ώρα ήταν όντως αστεία, και αυτή είναι η ώρα, μια μισή ώρα που θα τους παρουσιάσω. Τέλεια. Είναι από δύο σόλο παραστάσεις, τον ένα σου πώς και το δεύτερο θετικό, και άλλα κείμενα που θα γράψει πριν από αυτές τις παραστάσεις. 10 χρόνια σταμάτητη, δηλαδή το γράψουμε δεν σταματάει ποτέ. Οπότε έχω μαζέψει τα αγαπημένα μου κείμενα και τα αγαπημένα και του κόσμου. Τέλεια. Είναι μια ωραία παράσταση γιατί συνδυάζει λίγο από όλα. Τέλεια. Τι θα περιμένουμε από τον Λάμπρο το Φυσφή στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον? Στο άμεσο μέλλον έρχομαι στην Αλεξανδρούπολη και συνεχίζουμε δυναμικά και όλα τα υπόλοιπα. Ετοιμάζεις κάτι, εννοώ κάποια νέα δουλειά? Μεγάλο νέο, ας πούμε. Ετοιμάζεις, εννοώ κάτι νέο, κάποια νέα δουλειά, κάποια παράσταση καινούργια? Τώρα είμαστε στην Αθήνα με μια επιθεώρηση που έχω γράψει. Μια νέα έτσι, απόπειρα να φέρουμε την επιθεώρηση στους νέους. Λέγεται Τι Ζούμε, και ελπίζουμε να ανέβουμε και με αυτό στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι με άλλους 7 εκεί, με τον Δημήτρο Μακαλιά, τον Ζης, τον Ρούπο, τον Γιάννη Σαρακατσάνη, τον Μιχάλη τον Μαθηδάκη, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Πάει πολύ καλά αυτό. Και με αυτούς μπορείτε να ανέβετε. Ναι, βέβαια. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία τότε. Θα χαρώ τότε να τα ξαναπούμε. Βέβαια, θα τα πούμε την Πέμπτη από κοντά. Σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάμπρο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα πάρω μια ψαροβάκα να πάω μακριά. Θα κοιτάω νέα παλάκια και καινούργια μονοπάτια. Και τσολιάδες μου στριγκάκια θα βαράνε παλαμάκια. Αυτός ήταν ο Λάμπρος ο Φυσφής. Απολαυστικός, ομιλητικότατος για άλλη μια φορά. Αληθινός. Ο δικός μας άνθρωπος, λοιπόν, την Πέμπτη στο Δημοτικό Θέατρο, 9 η ώρα το βράδυ.